Αν ήθελε να μάθει νέα του Οδυσσέα, η Πινελόπη θα μπορούσε να στείλει ένα email στην Ελένη, με την οποία ήταν κολλητές, προτού η τελευταία φύγει για την Τρία. Ιδού τη φαντασέλνου. Η Λιάδα τη χοσκοπία γάμα, η Ελένη μιλά στον Πρίαμο για τον Οδυσσέα. Δεύτερον αυτό Οδυσσία, ειδών ερέιν ο γεραιός, ή πάγια μη και τόνδε, φίλων τέκος, ως της οδεστή, μείον μεν κεφαλή αγαμέμνονος, ατρίδαο, ευρύτερος δομήσιν, ιδέ στέρνηση ιδέστε. Τέφια μεν οικείται, επιχθονή, πουλιβωτήρη, αυτός δεκτήλος ως επιπολίτες τύχας ανδρών, αρνία μην έγωγε, εΐσκοπη γεσιμάλο, ως θειών μέγα, πόη διέρχεται αργενάω. Δεύτερον, βλέποντας τον Οδυσσέα, ο γέροντας ρωτούσε: «Έλα μου κόρη, πες και αυτό, ποιος είναι?» «Στον πόη χαμηλότερος από το γιο του Ατρέα, στους ώμους όμως και στους τείχους, πιο φαρδής, αξιοθέατος. Και αν έχει τα άρματά του κουμπισμένα πάνω στην καρποφόρα γη, στριφογυρίζει ο ίδιος σαν κρυός ανάμεσα στο συνδεγμένο σκέλι του. Τον παραβάλλουμε πυκνόμενο τραγί, που σε κοπάδι πάει και έρχεται με πρόβατα να ρίχνεται». Ανταποκρίθηκε η Ελένη, γέννημα του Δία: «Ο Οδυσσέας είναι αυτός. Ο πολυμήχανος γιος του Λαέρτη, γέννημα θρέμα της Ιθάκης, τραχύνιση, γεμάτο βράχο, ο νους του κόβει δόλους πονηρούς, αλλά και σκέψεις φρόνιμες».